Καλημέρα σας κύριε Παφίλη. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη και καλό μήνα. Καλό μήνα. Ωραίο και σας. Ωραίο ήταν το κομμάτι και αισιόδοξο. Και αισιόδοξο. Αισιόδοξο, παίρνοντας υπόψη τη χθεσινή Πρωτομαγιά, όπου εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα διαδήλωσαν με τη λέξη «φτάνει πια». Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα απέναντι σε μια βάρβαρη πολιτική, κυριολεκτικά που τους έχει δημιουργήσει τεράστια αδιέξοδα, ενώ από την άλλη μεριά έχει δημιουργήσει και τεράστια κέρδη σε αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και την πραγματική εξουσία. Όταν, επειδή χρησιμοποιούμε πολύ τις λέξεις σχετικά εύκολα σε αυτόν τον τόπο και δεν είναι μια, κάποιο έτσι που κατηγορώ εσάς γι' αυτό, τι εννοούμε όταν λέμε βάρβαρη πολιτική? Δηλαδή είναι μια πολύ σκληρή λέξη. Μπορεί να, εγώ λέω μια κακή πολιτική, αν θέλετε. Το βάρβαρο τι είναι? Είναι ότι βάρβαρο, ναι, σημαίνει ότι πληγώνω κάποιον. Ναι, πληγώνει όλον τον ελληνικό λαό που ζει με την ψυχή στο στόμα για να τα βγάλει πέρα. Και αυτό αφορά τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, την νεολαία, τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων που κυριολεκτικά ζουν στη φτώχεια. Ζουν στη φτώχεια και σκέφτονται πώς θα τα βγάλουν πέρα. Και αυτό δεν είναι μια κακή πολιτική ή καλή πολιτική. Και δεν είναι αυτό, μόνο... αυτό είναι μια βαρβαρότητα, γιατί αυτοί που παράγουν τον πλούτο καταδικάζονται να ζουν στη φτώχεια. Και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα και που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, ζουν στη χλιδή και αυξάνουν συνέχεια τα κέρδη τους. Και αυτή η πολιτική έχει συνέχεια, για να βάλω τα θέματα της συνένεσης. Αυτή την πολιτική πλέον την αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός, ότι την έχουν εφαρμόσει όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ, που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Δεν δίστασε ποτέ, ούτε πολιτικό κόστος θεώρησε ότι μπορεί να το εμποδίσει, και δικαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις, και γι' αυτό λέμε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ισχυρός λαός με ισχυρό ΚΚΕ ή ισχυρές κυβερνήσεις μονοκομματικές ή συνεργασίες, οι οποίες θα συνεχίσουν και θα χειροτερέψουν τη θέση των εργαζομένων για το επόμενο διάστημα. Λέτε ότι βάρβαροι πολιτικοί έχουν εφαρμόσει όλα τα κόμματα. Εσείς είστε ένα αριστερό κόμμα και υπήρχε δεν είμαστε ένα... κομμουνιστικό κόμμα εμείς. Γιατί το αριστερό θέλει πολύ συζήτηση. Ορισμένοι με αυτά που έκαναν το έχουν συκοφαντήσει. Αλλά με την ευκαιρία. Δηλαδή και η προηγούμενη κυβέρνηση, λοιπόν, λέτε η αριστερή, επιμένω εγώ, η προηγούμενη, εφάρμοσε και εκείνη βάρβαρη πολιτική εναντίον των εργαζομένων. Δεν θα πάει, θα το καταπιεί εύκολα κάποιος, ούτε ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ηγεσία του αυτού. Δεν πειράζει, υπάρχει και νερό να το καταπιεί. Και υπάρχει η φωνή των εργαζομένων, που είδαν τη θέση τους να χειροτερεύει. Εδώ βγήκε με την υπόσχεση να ασκήσει τα μνημόνια και έφερε τρίτο και χειρότερο, που ήταν και το χειρότερο όλων. Έκοψε μισθούς, συντάξεις, αύξησε τη φορολογία και πάρα πολλά άλλα τα οποία τα έζησε ο ελληνικός λαός. Παίρνοντας τη σκυτάλη πριν από τη Νέα Δημοκρατία και παραδίδοντας πάλι τη σκυτάλη στη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει και να χειροτερέψει αυτή την πολιτική. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε κυβέρνηση που βγαίνει, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, για να μην πάμε πιο παλιά γιατί θα φάμε και την ώρα, είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Και αυτό αφορά τις επιλογές που έχουν κάνει. Αυτό αφορά ότι το ίδιο το σύστημα που ζούμε πλέον είναι το σύστημα της βαρβαρότητας. Δεν μπορεί και δεν θέλει. Δεν μπορεί να δεχτούμε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι το 1921 καθιερώθηκε το 8ωρο και το 2021 το 12ωρο. Αυτό τι δείχνει? Δεν μπορεί να δεχτούμε ότι με τέτοια έκρηξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, της παραγωγικότητας, της εργασίας, ο κόσμος αντί να ζει καλύτερα, ζει χειρότερα, χειρότερα και από τον πατέρα του, χειρότερα και από τον παππού του. Αυτά είναι τα αδιέξοδα. Είστε σίγουρος γι' αυτό που λέτε? Ότι... και γι' αυτό μιλάμε για βαρβαρότητα. Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, είστε σίγουρος γι' αυτό που λέτε ότι... όχι, ότι ο σημερινός Έλλην, ζει χειρότερα από τον πατέρα του και τον παππού του? Βεβαίως. Με βάση τις ανάγκες και δεν πρέπει να το κρίνουμε. Γιατί άμα το κρίνουμε έτσι, το 1950 ο Γάιδαρος ήταν το καλύτερο μέσον. Άρα σήμερα το ότι έχει αυτοκίνητο δεν είναι προόδος. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αυτά που σας είπα πριν,
ότι η τεχνολογία, η επιστήμη, η παραγωγικότητα της εργασίας, όλα αυτά έχουν κάνει θαύματα και οι εργαζόμενοι αντί να δουλεύουν λιγότερο, δουλεύουν περισσότερο και με λιγότερο μεροκάματο. Και θα το συγκρίνουμε και με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν τις λαϊκές σήμερα, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και αυτό δεν μπορεί να σας πω κάτι. Δεν το λέμε εμείς ότι ζουν χειρότερα. Το λένε τα ίδια τα στοιχεία, τα οικονομικά, τα στοιχεία των μισθών. Βλέπετε, έχει αρχίσει και ξεσηκώνεται ο κόσμος στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, σε όλο τον κόσμο. Αρχίζει και ξεσηκώνεται. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί στις χώρες αυτές δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα? Πώς δεν υπάρχει? Στη Γαλλία. Υπάρχουν δυνάμεις ακόμα. Κομμουνιστικά κόμματα που υπήρξαν τράβηξαν άλλο δρόμο. Του συμβιβασμού και της ενσωμάτωσης. Αλλά βγαίνουν συνέχεια δυνάμεις και βλέπετε το πόσο κόσμος κατέβηκε στη Γαλλία. Πάρα πολύ. Γιατί πάει στο 64. Και εδώ όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μάλλον, το έχουν πάει 67. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εμείς λέμε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ο κόσμος να κρίνει από την εμπειρία του την ίδια, να κάνει λογαριασμό με τη ζωή του, να δει ποιος ήταν αυτός που τον φέρνει σε αυτή τη δραματική κατάσταση, εξώς αν πιστεύει κανένας ότι ζουν οι Έλληνες στον παράδεισο. Με ανεργίες, με μεροκάματα 300-400 ορισμένοι, μάλλον μισθό, με 700 που τρώγονται από τον πληθωρισμό και λοιπά. Και λοιπόν, το 22 μειώθηκε 7,2%. Πολλοί κόσμος λέει ότι μπορεί και να συμφωνεί ακόμα μαζί σας, αλλά λέει ότι αυτά τα ισχυρίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας επειδή απέχει από την εξουσία, ότι δεν πρόκειται να έρθει στην εξουσία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση των πραγματών, ούτε όμως είμαι από εκείνους που συνηθίζω να κάνω υποθετικές ερωτήσεις. Όμως πρέπει να σας ρωτήσω, εσείς τι θα προτείνατε άμεσα, δεν θα σας πω σαν κυβέρνηση γιατί ξέρω τι θα μου απαντήσετε, αλλά πείτε μου κάτι από το δικό σας πρόγραμμα που θα μπορούσε να ισχύσει ούτως ώστε να σταματήσει αυτό που ονομάσατε βαρβαρότητα. Αν ήσασταν αύριο, αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση της χώρας αυτής, πείτε μου 5 πράγματα που θα φτιάχνατε για να μην υπάρχει η βαρβαρότητα. Να σας πω καταρχήν ότι εμείς δεν απέχουμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Και παρά τις δυσκολίες που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, είμαστε η ψυχή του εργατικού κινήματος και ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο ότι το 39% λέει ότι το πιο αξιόπιστο κόμμα είναι το ΚΚΕ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και είναι πρώτο σε αξιοπιστία. Ναι, αλλά δεν σας ψηφίζει το 39, απλώς λένε ότι είστε συνεπείς στις θέσεις σας. Όχι, κάντε λάθος. Να διαβάσετε τη δημοσκόπηση, σας παρακαλώ τώρα, μην μου λέτε τέτοια. Λέει θεωρείται πιο αξιόπιστο κόμμα. Τότε γιατί δεν το ψηφίζει? Ρώταγα αυτό, εγώ τον ψηφοφόρο αυτό, δηλαδή. Ναι, γι' αυτό κουβεντιάζουμε τώρα και λέμε σε όλους αυτούς που εκτιμάνε τη δράση του ΚΚΕ, σε όλους αυτούς που σκέφτονται να το ψηφίσουν, τώρα να κάνουν την έκπληξη και να κάνουν τη διαφορά. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν την ίδια πολιτική. Συνένεση υπάρχει. Ο καυγάς είναι ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Το πρόγραμμα είναι το ίδιο που έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Είναι γραμμένο και από το Σύμφωνο Σταθερότητας και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από όλη την πολιτική που έχουμε δει, που τι κάνει, χτυπάει το λαό και δίνει και νέα προνόμια και τον ιδρώτα του λαού τον καρπώνονται μια χούφτα μια χούφτα εταιριών, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Ο λαός πληρώνει 95% τους φόρους και αυτοί που έχουν πάνω από το 60% του ΑΕΠ πληρώνουν το 5%. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον συνάδελφό μου τον... Θα σας πω για το πρόγραμμα. Απλώς να βάλουμε ορισμένα πράγματα στο τραπέζι. Φέτος, παραδείγματος χάρη, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ δηλαδή, μοιράζουν 2,6 δις μέρισμα καθαρό. Ξέρετε πόσο φορολογείται? 5%. 15 ήταν, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 10 και η Νέα Δημοκρατία 5. Πόσο φόρο πληρώνει ένας μισθωτός από 21 έως 30%? Και μετά μου λέτε δεν είναι βαρβαρότητα αυτό? Τι είναι άραγε? 4,6 δις προφόρων οι τράπεζες. Δυσθεώρητα κέρδη, δισεκατομμύρια κέρδη κυριολεκτικά από τα μεγάλα μονοπόλια στην τομέα της ενέργειας και αλλού. Και ο κόσμος ζει με την ψυχή στα δόντια. Δεν είναι βαρβαρότητα αυτό? Τι είναι αλήθεια αυτό? Δικαιοσύνη κοινωνική? Τι είναι αυτό? Αμείβεται
αυτός που παράγει όλα αυτά με ένα ποσό που μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, όχι. Το αντίθετο μάλιστα. Συνεχώς, λέω, χειροτερεύει η θέση του, όπως είπα και προηγούμενα. Το τι θα κάνουμε εμείς. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το ότι έχουμε καταθέσει. Μπορώ να πω και πάνω από 100 τροπολογίες όλα αυτά τα χρόνια, τώρα και τα τελευταία 4, για άμεσα θέματα που αφορούν την ανακούφιση και όχι τη ριζική αλλαγή της θέσης των εργαζομένων. Δεν ψήφισε κανένας ούτε μία. Και μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ, μιλάμε για τους μικρομεσαίους, μιλάμε για τη μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, για απλά πράγματα, απλά, καθημερινά, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει ακόμα και εδώ, να δώσουν μια ανάσα. Όμως είναι όλοι κάθετοι. Ωραία, μισό λεπτό να κάνω και μια ερώτηση. Περιμένετε να τελειώσω. Αυτά λοιπόν που βάζουμε μπροστά σήμερα είναι να αγωνιστεί ο λαός για να αποσπάσει κάποιες, να σταματήσει τη νέα επίθεση που έρχεται πρωτόπολα. Γιατί έρχεται νέα επίθεση. Η λέξη συνένεση θα μπορούσε να ισχύσει σε... Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μισό λεπτό. Λέμε λοιπόν να αγωνιστεί σήμερα ένα ισχυρό μαζικό κίνημα, συνδικάτα, αγροτικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί κλπ. Όλοι μαζί ενωμένοι για να πιέσουν ώστε να μπορέσουν να περάσουν να αποσπάσουν κάτι. Γιατί μέχρι τώρα παζαρεύουν τι δεν θα χάσουν. Μιλάμε πολλές φορές. Να γίνει με ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις εκλογές. Συζητάμε πολλές φορές για τα μεγάλα προβλήματα που έχει αυτός ο τόπος, κύριε Παφίλη. Ας πούμε, ένα από αυτά είναι το θέμα της παιδείας, που νομίζω ότι είναι ξεπερνά και κόμματα και τα λοιπά. Δεν ξεπερνά καθόλου κόμματα. Δεν εννοώ ξεπερνά ότι δεν αφορά τα κόμματα. Λέω ότι αφορά, αν θέλετε, όλα τα κόμματα. Ακούμε πολλές φορές την λέξη συνένεση. Σας λέει κάτι αυτή η λέξη? Τουλάχιστον ας πούμε για το θέμα της παιδείας. Θα μπορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα να καθίσει κάτω με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις που εκλέγονται και να συζητήσει το θέμα της παιδείας? Συνένεση σε ποια πολιτική, κύριε Μιχαηλίδη? Την πολιτική στην παιδεία την έχουμε δει. Και για να μην λέω πάρα πολλά, ας πάρουμε μια λαϊκή οικογένεια που έχει δύο παιδιά, που ένας μπορεί να δουλεύει στα ενόφυτα και άλλη να είναι, και η γυναίκα να είναι εμποροϋπάλληλος, και τα παιδιά πάνε στο σχολείο και προσπαθούν να μπουν και στο πανεπιστήμιο. Πόσα χρειάζεται αλήθεια για τα φροντιστήρια? Ποια δωρεάν παιδεία? Μπορούμε να συνενέσουμε εμείς σε αυτό που υπάρχει σήμερα, που πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους? Μπορούμε να συνενέσουμε στον αποκλεισμό παιδιών από το νέο σύστημα που προχώρησαν και οι προηγούμενοι και σήμερα για να πάνε στο πανεπιστήμιο? Συνένεση σημαίνει να βρω μια λύση με αυτόν με τον οποίο διαφωνώ, δεν είναι έτσι? Τι είπατε? Συνένεση δεν σημαίνει ότι να προσπαθήσω να βρω μια λύση και με εκείνον που διαφωνώ? Είμαστε δύο κόσμοι αντίθετοι. Μάλιστα. Εμείς πιστεύουμε στη δημόσια δωρεάν παιδεία, στην κατάργηση της ιδιωτικής παιδείας. Δεν είναι δυνατόν όποιος έχει να μπορεί να προχωράει και όποιος δεν έχει να μην προχωράει. Μπορούμε να μιλάμε για συνένεση όταν σήμερα ένα παιδί που μπαίνει στο πανεπιστήμιο, τα καταφέρνει, πού θα μείνει? Ενίκιο. Δεν υπάρχουν εστίες δωρεάν. Δεν υπάρχουν φαγητό. Ακόμα και συγκράματα. Μπορούμε να συνενέσουμε σε αυτή την πολιτική? Όχι βέβαια. Γιατί εμείς υποστηρίζουμε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού. Του λαού, της πλειοψηφίας, της συντριπτικής, που επαναλαμβάνω παράγει τον πλούτο και του τον κλέβουν από χίλιες μεριές με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό θα λυθεί στο θέμα της παιδείας με την κατάργηση, όπως είπατε, της ιδιωτικής παιδείας εντελώς? Εμείς, ακούστε, αυτά εδώ δεν μπορούν να γίνουν. Καπιταλισμός είναι, για να τα πούμε έτσι. Μπορούν να αποσπαστούν και να ματαιωθούν ορισμένα πράγματα κάτω από τον ενωμένο αγώνα των φοιτητών. Και επειδή δεν το κατάλαβα αυτό. Οι φοιτητές έδωσαν πρωτιά στην πανσπουδαστική. Πρώτη δύναμη. Παράταξη του ΚΚΕ δηλαδή. Γιατί έδωσαν? Γιατί ακριβώς ήταν στην πρώτη γραμμή και αγωνίστηκε για αυτά τα προβλήματα. Γιατί έδωσε τη μάχη να ξαναζωντανέψουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, να συμμετέχουν οι φοιτητές στα κοινά. Γιατί έδωσε η μάχη για τα προγράμματα, για τα μαθήματα κλπ. Και επίσης γιατί έχετε μια πολύ καλή οργάνωση σαν κόμμα. Έτσι δεν είναι? Και οι άλλοι έχουν όλο το κράτος. Και εμείς η οργάνωση έχουμε, βεβαίως και έχουμε οργάνωση. Είμαστε ακόμα σοβαρό. Ρωτάει κόσμος εδώ πέρα ότι. Περιμένετε. Εμείς το λαό και την νεολαία δεν τους θέλουμε στις εξέδρες.
Πού γιατί στις εξέδρες δεν κερδίζουν τίποτα. Τους θέλουμε να μπουν στο γήπεδο και το γήπεδο είναι ο αγώνας ο καθημερινός. Και φυσικά να προσπαθήσουν όσο μπορούν να είναι και στα μαθήματα συνεπείς. Έχει κανείς την αίσθηση ότι το κόμμα ζει σε μια άλλη σφαίρα, δική του, δηλαδή διαφοροποιείται σε σχεδόν όλα, δεν είναι κακό αυτό, ακόμα και στις συγκεντρώσεις για αιτήματα καθολικά, παραδείγματος χάρη για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ξεχωριστά τις κάνετε εσείς τις συγκεντρώσεις, γιατί? Γιατί τις κάνουμε. Γιατί τις κάνετε ξεχωριστά. Καταρχήν να σας πω. Δηλαδή, αν κατέβουμε όπως κατεβαίναμε παλιά για το Κυπριακό. Θυμάμαι η Αθήνα ήταν όλη μία συγκέντρωση. Λοιπόν, δεν εσείς είναι θα πάτε τίποτα, στην Κλαφμόνος. Ας μην πάμε στα ιστορικά Κυπριακό κλπ. Και εργαζόμενους. Και στο Κυπριακό, ξέρετε το τι έχει γίνει, αλλά ας μην. Ξέρω συνεχίσω. Πολύ καλά τι έχει γίνει. Έχει γίνει. Τώρα μας λέτε τώρα για ότι είμαστε σε άλλη σφαίρα. Σε άλλη σφαίρα. Λένε, λέω. Δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Σε άλλη σφαίρα είμαστε γιατί. Γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη, που ανέχτηκε την επίθεση της Τουρκίας στην Κύπρο και που κρατάει ακόμα το 40% του νησιού κάτω από τουρκική κατοχή και είμαστε στην ίδια συμμαχία με αυτούς. Ποιος είναι λοιπόν σε άλλο κόσμο, εμείς ή αυτοί που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική? Σε άλλο κόσμο είμαστε βέβαια. Είμαστε στον κόσμο του εργαζόμενου, του μεροκαματιάρη, του νεαρού επιστήμονα που πρέπει να κάνει 2-3 μεταπτυχιακά και να τα πληρώσει για να μπορέσει να βρει δουλειά. Είμαστε στο πλάι των μαθητών που το σχολείο τους εξοντώνει. Θα έπρεπε να ήμασταν, λέτε, εκτός. Λέτε ότι θα έπρεπε να ήμασταν εκτός του ΝΑΤΟ τώρα. Εμείς είμαστε κατά του ΝΑΤΟ. Γιατί τι έχουμε κερδίσει που είμαστε στο ΝΑΤΟ? Αυτό που έχουμε κερδίσει είναι να λένε ότι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, παραδείγματος χάρη, ότι βρείτε τα, δεν παίρνουν θέση καν για τα προβλήματα, λέει. Ποια προβλήματα? Ένα πρόβλημα υπάρχει. Ένα πρόβλημα. Ο καθορισμός της γυαλίδιδας ζώνης που λέμε, της υφαλοκρηπίδας, και φυσικά αυτό είναι που συζητάνε όλα τα κόμματα του στον καιρό. Μάλιστα. Λέω ένα παράδειγμα εκεί. Πού αλλού το ότι πληρώνουμε δισεκατομμύρια σε νατοϊκούς εξοπλισμούς, οι οποίοι οι νατοϊκοί εξοπλισμοί δεν έχουν να κάνουν οι περισσότεροι με την άμυνα της χώρας, αλλά με τους σχεδιασμούς τους πολεμικούς του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ, δεν το βλέπουμε? Έχει βυθεί στην ανθρωπότητα παντού στο αίμα. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα, πρέπει οπωσδήποτε να σας το θέσω. Με ρωτάει κόσμος πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς θέλουμε έναν άλλο κόσμο και αυτό δεν το κρύβουμε. Είναι σαφές αυτό, αλίμονο. Παλεύουμε τώρα να αποσπάσει ο εργαζόμενος και του λέμε μπροστά στις εκλογές δυνατό κουκουέ, για την άλλη μέρα θα είναι δίπλα σου. Δεν θα τα εξαργυρώσει τα διάφορα. Προσπαθώ, κύριε Παφίλη μου, να σκεφτώ ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει κομμουνιστικό, έχει αυτή την προσέγγιση ότι υπάρχουν αριστερά κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, βοηθήστε με, σας παρακαλώ, βοηθήστε με τώρα να καταλάβω τέλος γιατί στη Βουλή απήχατε από την ψηφοφορία τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη. Σήμερα δεν έχουμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου που αναμένουμε. Ναι, ακούστε, αυτοί που αναστήσαν το φασισμό, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα, αυτοί που ανέστησαν το φασισμό, σήμερα είναι υποκριτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέστησε τον φασισμό. Αυτό είναι τώρα, πώς να σας πω τώρα. Αν τον ανέστησε, λέει, τώρα θέλετε μπορώ να μιλάω μισή ώρα όταν ήμουν εκεί. Το τι έχει κάνει, να σας πω παραδείγματα. Όχι, έχει... πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτό για τον Κασιδιάρη. Δίνει συντάξεις σε δολοφόνους. Έβαλε έναν Ούγγρο στρατηγό, τον SS. Επικεφαλής των διάφορων αντικομμουνιστικών εκδηλώσεων που έκανε. Στις βόρειες χώρες πάνε φυλακοί αυτοί που πολέμησαν τον κατακτητή. Και οι άλλοι παίρνουν συντάξεις. Γκρεμίζουν μνημεία. Okay. Ποιος, αλήθεια, 20 εκατομμύρια νεκροί. Ναι, πείτε μου γι' αυτό, για το επίμαχο το σημερινό. Να σας πω για το επίμαχο το σημερινό. Εμείς λέμε καταρχήν ότι αυτό πρέπει να το κάνει ο λαός. Δηλαδή να απομονώσει όπως τον απομόνωσε. Και με τελευταία, και τώρα με όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται, μάλλον τον διαφημίζουν, και ότι εμείς είχαμε προτείνει αλλαγές και στο Σύνταγμα. Και όχι με αυτή την τροπολογία που ήρθε και που ψηφίστηκε, που ανοίγει δρόμους. Τι πάει να πει όποιος εμποδίζει τη λειτουργία της δημοκρατίας? Δηλαδή, και τα συνδικάτα, δημοκρατία αυτή σημαίνει μια φορά στα 4 χρόνια ψηφίζουμε? Όποιος έχει άλλη γνώμη και παλεύει για έναν άλλο κόσμο,
τι είναι επικίνδυνος αύριο και πρέπει να τον απαγορέψουν, ανοίγει τέτοιους δρόμους με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία θεωρεί φυτώριο της τρομοκρατίας, για να σας τα πω αυτά, και που όλοι οι άλλοι τα υπέγραψαν και τώρα παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Θεωρεί τρομοκρατία αυτόν που λέει ότι να είναι, παραδείγματος χάρη, το νερό, το ρεύμα και αυτά να είναι δημόσια και δωρεάν. Μέχρι σε αυτό το σημείο φτάνει. Αυτούς που λέει αντιστρατεύονται στις αξίες του συστήματος. Μάλιστα. Δηλαδή στην εκμετάλλευση. Όλα αυτά λοιπόν, και πολύ περισσότερο τα οικονομικά, αποτελούν το πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παφίλη. Και του ΜΕΡΑ25, και το έχουν εφαρμόσει. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ο λαός, επειδή έχει αυτή την εμπειρία, να την αξιοποιήσει, ώστε την επόμενη μέρα των εκλογών που θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, όποια και να είναι, mm-hmm. δεν έχουν κυβερνήσει όλους, λοιπόν, με όλους μέχρι. Κύριε Παφίλη μου, για να σας το πω λίγο κυπριακά. Για να ανοίξει ο δρόμος. Σύμφωνοι. Αλλά έχω πορεία. Για να σας το πω και κυπριακά, ήρθε η ώρα μου, δηλαδή πέρασε η ώρα που έχω στη διάθεσή μου. Ναι, ναι, ήρθε η ώρα μου, μην το λέτε, γιατί πέμπει και είναι και λίγο black humor. Ναι, πήγα μια φορά στην Κύπρο και ήμουνα σε αποστολή για να πάω εκεί στα κατεχόμενα και με πήραν στο ξενοδοχείο να με ξυπνήσουν. Γιατί είχα πει, ναι, ήρθε η ώρα σας, λέει, πότε στρώμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, κύριε Παφίλη. Καλημέρα σας.